υπάρχει ένα όραμα το οποίο σε εμπνέει και πιστεύω ότι ο Μοριάς 21 ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο ενέπνευσε όλους μας και όταν θέλουμε μπορούμε. Σκεφτήκαμε ότι ήταν ένας πολύ ωραίος τρόπος ώστε και όλοι οι Έλληνες με ένα βιωματικό τρόπο να μάθουν την ιστορία τους, αλλά παράλληλα και για όλη την Πελοπόννησο μια ευκαιρία να αναδείξει την τέχνη, τον πολιτισμό, τις ομορφιές της, τα τοπία της, και έτσι προέκυψε αυτή η ιδέα. Μέσα από τη βοήθεια του Ιδρύματος άρχισε αυτή η αναδρομή, η ανίχνευση να ψάξουμε, να βρούμε και να ενημερωθώ τι τρώγανε αυτοί οι άνθρωποι στο βουνό. Οι άνθρωποι πολεμούσαν όλη την ημέρα. Δεν ήταν εύκολο για αυτούς. Το αντικριστό ήταν μέσα στη ζωή τους, γιατί ο καπνός τους πρόδιδε. Στο Μοριά υπήρχε πάντα ένα πολεμικό έθνος, ας το πούμε έτσι. Είναι οι Μανιάτες πρώτα απ' όλα, οι οποίοι είχαν αρχίσει από πολύ νωρίς τις φασαρίες και τους ξεσηκωμούς εναντίον των Οθωμανών.